Συνέχεια, κυρίες και κύριοι, της σημερινής εκπομπής και να χαιρετήσουμε εδώ για να δούμε κάποια θέματα τα οποία εξελίσσονται και σίγουρα θα μας δώσει και κάποιες πληροφορίες. Τον κύριο Κωνσταντίνο Ζαρόγλου, είναι ο πρόεδρος της κοινότητας χωριστής, επανεκλεγής. Λέμε επανεκλεγής γιατί οι επανεκλεγέντες, κύριε πρόεδρε, είστε πολύ λίγοι, πρέπει να πω στον ομοδράμα, ελάχιστοι. Καλησπέρα, κύριε Φυλακτέ, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Και ειδικά στις μεγάλες κοινότητες πρέπει να είστε ο μόνος. Μεγαλύτερη κοινότητα, ο μοναδικός και άλλοι τρεις συνάδελφοι οι οποίοι εξελέγησαν για δεύτερη φορά. Σε όλο το Δήμο Δράμας. Και ελάχιστοι στο νομό φυσικά. Οι υπόλοιποι είναι νεοκλεγέντες και τους εύχομαι θητεία καλή, καλή υπομονή και να παρουσιάσουν έργο αντάξιο των προσδοκιών των κατοίκων των κοινοτήτων που τους εξέλεξαν. Συναντηθήκατε κάποια στιγμή όλοι μαζί? Βεβαίως και έγιναν δύο συναντήσεις, ανταλλάξαμε απόψεις. Πιστεύω ότι θα ακολουθήσουν την πεπατημένη που λέμε με πρόγραμμα, με σύνεση και με προσοχή για να μπορέσουν, όπως προανέφερα, να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις έναντι των κατοίκων. Μάλιστα, να πούμε φυσικά ότι είστε πρόεδρος στην κοινότητα πλέον της χωριστής. Ήταν παλιά οι δημοτικές και οι τοπικές κοινότητες. Από εδώ και πέρα τις λέμε όλες κοινότητες και πολύ σωστά. Κύριε πρόεδρε, καταρχάς τι γίνεται με αυτό το έργο το οποίο έχει τη δική του ιστορία. Αυτός ο κόμπακτ βιολογικός που είναι ένα έργο ζωής για την χωριστή. Αφορά την ποιότητα ζωής των κατοίκων και γενικότερα του Δήμου Δράμας. Τι γίνεται ακριβώς με αυτό το έργο, σε ποιο στάδιο βρίσκεται, πότε ξεκινάει η λειτουργία του? Από ό,τι έχουμε πει και την προηγούμενη φορά, κύριε Φυλακτέ, ήδη ο κόμπακτ βιολογικός είναι σε εξέλιξη. Σε πρώτη φάση έχουν πέσει τα μπετά του κόμπακ. Εναπόκειται να μπουν οι μονάδες. Θέλει κάποιο χρόνο για τα μπετά να έρθουν στην κατάλληλη στιγμή για να δεχτούν τις μονάδες και μπορούμε να πούμε ότι μέχρι τέλη Γενάρη, εάν επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, θα έχει ολοκληρωθεί. Είναι πραγματικά ένα έργο, όπως προείπατε, ετών. Ένα έργο το οποίο όχι μόνο θα εξυπηρετήσει την κοινότητα χωριστής, αλλά το κυριότερο για μένα είναι ότι θα απαλλαγεί από όλο αυτό το μαρτύριο η όμορη κοινότητα της Φτελιάς, του Δήμου Δοξάτου, γιατί όσοι γνωρίζουν, όλα μα όλα τα λύματα της κοινότητος διοχετευόταν στο κανάλι το οποίο περνάει μέσα σχεδόν από τη Φτελιά. Καλώς που έγινε ένα σκέπαστρο από μπετό και κάπως η κατάσταση εξομαλύνθηκε. Γιατί μέχρι πριν λίγα χρονάκια ήταν ελεύθερη ασκεπής η ροή των λιμάτων και υπήρχε έντονη δυσοσμία και έντονο θέμα υγιεινής στην όμορη κοινότητα της Φτελιάς. Όμορη λέμε γιατί είναι τεράστια η έκταση της κοινότητας της χωριστής και η Φτελιά, η οποία είναι απομακρυσμένη μεν, αλλά συνορεύει ουσιαστικά με το χήμαρο. Συνορεύει με το αγρόκτημα της χωριστής, έρχεται περίπου έξω από τα όρια του οικισμού της. Γι' αυτόν τον λόγο και καλώς έγινε, ήταν έργο το οποίο καταπονήθηκε πολύ. Μπήκε, βγήκε, αν θυμάστε, στα προγράμματα. Τελικά, με την δυναμική του Δημάρχου, του Χρυσόδουλου του Μαμσάκου, υλοποιείται και τελειώνει περίπου στις αρχές του 2020. Μάλιστα. Θα έχει τη δυνατότητα... Ποιοι θα συνδεθούν εδώ, συνδέεται η χωριστή μόνο? Μόνο η χωριστή και κατόπιν συμφωνιών και συζητήσεων, εάν καταλήξουν, θα μπορέσει να απορροφήσει και τα λύματα της κοινότητας Ανδριανής. Κάτι το οποίο μπορεί να γίνει γιατί βοηθάει και η μορφολογία του εδάφους, βοηθάει και η δυναμική του βιολογικού. Γιατί η Ανδριανή μόνο δηλαδή, όχι μόνο άλλη κοινότητα. Μόνο η Ανδριανή. Εντάξει. Άλλα έργα τα οποία προγραμματίζονται, κύριε πρόεδρε? Έργα τα οποία έχουν ολοκληρωθεί και έργα σημαντικού οικονομικού ύψους είναι η αγροτική οτοπία από το Φιλόδημος, 250.000 ευρώ προς τις χειροτροφικές μονάδες. Έχει ολοκληρωθεί και οι επιχειρήσεις πηγαίνουν στις εγκαταστάσεις με άσφαλτο πλέον, ενώ κάτω παρελθόν δεινοπαθούσαν γιατί εκτός των ιδίων πάνε και εμπορεύματα μεγάλων τονάζ στις μονάδες. Έχει δρομολογηθεί και είναι στο στάδιο πλέον του προγράμματος ένα λογογραφικό μουσείο των 230.000 ευρώ σε ένα κτίριο το οποίο
είχε γίνει για λογογραφικό και είχε τελειώσει το 2010 και επιτέλους έφτασε η ώρα, εφόσον έγινε η παραχώρηση για χρήση από τον Πολιτιστικό Σύλλογο στον Δήμο Δράμας, να γίνει ένα λογογραφικό με τριζιάστατες απεικονίσεις, οι οποίες θα έχουν θεματικές ενότητες, τον Ίνο και την ιστορία της χωριστής. Εννοείται τη δωρεά Σαπουντζή τώρα, αν θυμάμαι. Ακριβώς. Ναι, που είναι στην είσοδο του χωριού μπαίνοντας από τον Αγιώργη, να το πούμε. Από τον δρόμο της Ανδριανής. Ναι. Αυτό το κτίριο δεν λειτουργούσε μέχρι τώρα, γιατί εγώ το θυμάμαι το 10, επί Θωμά Μαργαρίτη που ολοκληρώθηκε. Παρέμεινε κλειστό, γιατί για να το λειτουργήσει ο Πολιτιστικός Σύλλογος, του οποίου η ιδιοκτησία είναι, δεν είχε την οικονομική δυνατότητα, γιατί έχει ήδη και το λεγόμενο αναγνωστήριο, το άλλο κτίριο, το οποίο θα ήταν πολύ δύσκολα δύο κτίρια να τα λειτουργήσει με φροντίδα ο Μουσικοδραματικός Σύλλογος. Τώρα όμως μας δίνεται η ευκαιρία με την αυτή του λαογραφικού, το οποίο θα είναι το μοναδικό στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, το οποίο πιστεύουμε ότι εκτός από από τον Ίνο, τον οποίο θα μας παρουσιάζει της περιοχής, λόγω του Διονύσου, η μία ενότητά του, η άλλη θα είναι καθαρά θεματική για την ιστορία της χωριστής. Από τότε, πριν από αιώνες, μέχρι και σήμερα, με όλα τα παραδοσιακά και τα πολιτιστικά δρόμενα της κοινότητός μας. Πιστεύουμε ότι όταν ολοκληρωθεί, που πιστεύω μέχρι το 2022 να έχει κλείσει, το 2021 συγγνώμη τέλος, θα μας προσφέρει και την επισκεψιμότητα, αυτή η οποία λείπει από την κοινότητά μας και θα είναι ένα έργο το οποίο θα ανταποκριθεί σε αυτό το αίτημα, το οποίο είναι ετών και αυτό για ένα λογογραφικό μουσείο. Είναι μια γνωστή κομμόπολη πάντως η χωριστή, κύριε Πρόεδρε. Είναι πραγματικά. Δηλαδή τη γνωρίζουν σε όλη την Ελλάδα και δεν το λέμε τώρα λόγω καταγωγής ή οτιδήποτε άλλο, απλά τη γνωρίζουν την χωριστή. Όχι, να φανταστείτε μόνο. Όπως και το Δοξάτο επίσης, είναι ένα οπωσδήποτε πολύ γνωστό σημείο αναφοράς το Δοξάτο. Ότι ο πολιτισμός, ο επίσημος πολιτισμός εγγεγραφημένος, είναι από το 1906 με την η παρουσία του πολιτιστικού μας κέντρου, του Μουσικοδραματικού Συλλόγου, το αναγνωστήριο το λεγόμενο, με το σχολείο μας, με την εκκλησιά μας, αυτά τα οποία είναι από το 1906. Ξέχωρα το ότι και πολύ νωρίτερα, από το 1836 έχει περίπου πολιτιστικές δράσεις η κοινότητα χωριστής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος. Άρα λοιπόν όλα αυτά θα μπορέσουμε να τα εγκλωβίσουμε μέσα σε αυτή την εικόνα, σε αυτό που θα μας παρουσιάζει το ολογραφικό, ούτως ώστε και την ιστορία μας να αναδείξουμε και ταυτόχρονα να αναδείξουμε και τις περιοχές τα κάλλη. Για πέστε μου τώρα, επί ευκαιρία, μιας και έχουμε για ένα ακόμα χρονικό διάστημα την περίφημη κτηματογράφηση εκεί, το κτηματολόγιο. Τι προβλήματα υπήρξαν, κύριε Πρόεδρε? Εσείς δώσατε και την κοινότητα εκεί, γινόταν με μια μορφή πολύ σοβαρής οργάνωσης όλες οι δουλειές. Όμως υπάρχουν πολλά προβλήματα. Ένας άνθρωπος τώρα που το ζει και το βιώνει καθημερινά το χωριό, υπάρχουν πολλά προβλήματα? Έχουν εξομαλυνθεί κάπως τα πράγματα? Τι εικόνα έχετε? Γιατί αφορά την καθημερινότητα, για αυτό το ρωτάμε. Δεν είναι έργο της κοινότητας φυσικά. Φυσικά όχι. Θα τολμήσω όμως ως κάτοικος χωριστής να πω ότι εμείς ως κοινότητα πληρώνουμε κάτι το οποίο συνέβη κατά το παρελθόν. Και το λέω αυτό γιατί ο κάμπος και το αγρόκτημα της χωριστής κατά 75% είναι ντόπια ιδιοκτησία. Τι σημαίνει αυτό? Είναι μια αχαρτογράφητη περιοχή και αυτό σημαίνει χωρίς μέτρα, χωρίς νούμερα, εκτός των διανομών που έχουν γίνει και έχουν πάρει ιδιοκτήτες τίτλους κυριότητος. Μία διανομή είναι η έγκυρη, η οποία δεν έχει προβλήματα, του 1933. Από εκεί και μετά τα υπόλοιπα όλα είναι ντόπιες ιδιοκτησίες πλην μιας περίπτωσης και περίστασης η οποία έχει την διανομή του 1958, η οποία μέχρι και σήμερα οι κάτοχοι της διανομής του 58 δεν έχουν τίτλους κυριότητος. Και μπήκαμε σε μία διαδικασία και τους τίτλους κυριότητος το 58 να δηλώσουμε για να δικαιόμαστε όταν θα δοθούν οι τίτλοι και να χαρτογραφήσουμε τις ντόπιες ιδιοκτησίες.
Πράγμα πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Θα τολμήσω να πω ότι ένα ποσοστό αρκετά υψηλό δεν θα μπει καν στη διαδικασία της δήλωσης. Και θα μου πείτε τι θα γίνουν αυτά που δεν θα δηλωθούν. Θα παραμείνουν στο δημόσιο. Γιατί έχουν αποδημήσεις κύριων πολύ, γιατί οι κληρονόμοι δεν υπάρχουν, γιατί κι αν υπάρχουν κληρονόμοι δικαιούνται το ελάχιστο που δεν θα μπει στη διαδικασία να διεκδικήσει και να κάνει αυτά τα οποία απαιτεί το εθνικό κτηματολόγιο. Γι' αυτό η περίπτωση του κτηματολογίου στην κοινότητά μας είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολη. Καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες και από συγχωριανούς. Η πιο δύσκολη περίπτωση σε όλο τον νομό είναι, με μεγάλη πραγματικά διαφορά κιόλας, είναι η πιο δύσκολη. Θα μπορούσαν κάποτε, όταν θα ήταν η καλή εποχή, να είχαν αποφευχθεί όλα αυτά. Δυστυχώς όμως, για πολλούς λόγους, οδηγηθήκαμε σήμερα σε αυτή την ταλαιπωρία, πραγματική ταλαιπωρία για τους κατοίκους της χωρίς. Άλλα προβλήματα, κύριε Πρόεδρε, που αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, πρέπει να πω, γιατί είναι και μια πολυπληθής κοινότητα. Άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η κοινότητα. Προβλήματα της κοινότητάς μας αυτή τη στιγμή μπορώ να σας βεβαιώσω, κύριε Φυλακτή, ότι δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν με την έννοια πια. Δεν έχετε προβλήματα δηλαδή. Προβλήματα τα οποία ταλανίζουν τον Δήμο, την πόλη ή τις κοινότητες. Όχι και ότι εμάς δεν μας αγγίζουν, αλλά είμαστε πιο μπροστά από τα προβλήματα και τα επιλύουμε με καλή στρατηγική, με μεγάλη προσοχή και με μεγάλο ενδιαφέρον. Όχι μόνο από μένα ως πρόεδρο της κοινότητος και από όλους τους συμβούλους οι οποίοι έχουν εκλεγεί στις προηγούμενες εκλογές. Τα προβλήματα που μου ερωτάτε είναι, αν μπορώ να καταλάβω καλά, περί καθαριότητος, περί ιδρεύσεως, τα οποία πραγματικά τα έχουμε. Υπάρχει μια δυσλειτουργία στον χώρο της, στον τομέα της καθαριότητας ευρύτερα και λόγω έλλειψης προσωπικού κλπ. Αυτά γίνονται αισθητά σε κοινότητες. Δηλαδή στη χωριστή έχουμε αισθητό πρόβλημα καθαριότητας στην χωριστή. Θα μπορούσα να πω όχι και να το προσυπογράψω ότι ίσως είμαστε η καθαρότερη και η πιο ντυμένη κοινότητα του νομού του Δήμου Δράμας. Να φανταστείτε ότι ακόμη και τώρα η πόλη της Δράμας δεν έχει ανάψει το χριστουγεννιάτικο δέντρο και εμείς στη χωριστή εδώ και 15 μέρες το έχουμε φωτακογημένο. Η καθαριότητά μας είναι καθημερινή, με τα χέρια αυτά των οκταμήνων, τα οποία πραγματικά δίνουν τον εαυτό τους στα παιδιά και έχουμε μια κοινότητα, θα μπορούσα να πω, κόσμημα. Σίγουρα δεν πάβουν και οι ανάγκες, τις οποίες καλούμεθα ότι είναι, να τις ότι είναι πεντακάθαρο. Πρέπει να πούμε το χωριό τώρα, η Κομόπολη της χωριστής, για όποιον την επισκέπτεται, βλέπει ότι δεν υπάρχουν ζητήματα με την καθαριότητα μέσα στην κοινότητα, στους δρόμους, στα πεζοδρόμια κλπ. Δεν ξέρω αν η αποκομιδή των απορριμμάτων γίνεται ανατακτά χρονικά διαστήματα. Αυτό γίνεται τρεις φορές την εβδομάδα ο πράσινος κάδος και δύο φορές την εβδομάδα ο μπλε. Εάν υπάρξουν καιρικά φαινόμενα και μείνει για κάποια ημέρα όπως μας έβρεχε την προηγούμενη εβδομάδα, έρχονται και Σαββατοκύριακο. Φυσικά δεν πάβουμε να ενοχλούμε καθόλου, να ενοχλώ την υπηρεσία, τον αντιδήμαρχο και τον ευχαριστώ για το ενδιαφέρον του, όπως έτυχε προχθές και έστειλε το. Και πρώην συνάδελφος ο Χρήστος Κυριακίδης, δικό σας. Και ήρθε πραγματικά ημέρα Κυριακή και πήρε τα απορρίμματα. Αλλά δεν μπορούσε να έρθει την Παρασκευή γιατί είχε άσχημο καιρό. Στο θέμα της καθαριότητας είμαστε καλά. Δεν πάβουμε όμως να ζητάμε το κάτι καλύτερο. Καθώς επίσης και με την ΔΕΙΑΔ. Τα προβλήματα τα παρουσιάζονται, λύνονται σε χρόνο γρήγορο, κατόπιν καλής συνεργασίας και ανταπόκρισης της υπηρεσίας. Και με τον πρόεδρο τον κύριο Χατζηγιάννη και με τους υπηρεσιακούς και με τα παιδιά των συνεργείων έχουμε μια άριστη σχέση η οποία έχει και τα καλά της αποτελέσματα. Αλλά πάνω απ' όλα είναι ο προγραμματισμός. Πάνω απ' όλα είναι ο προγραμματισμός. Και να φανταστείτε ότι έχουμε προγραμματίσει το έργο μας για το 2020 και χθες συγκεκριμένα πήραμε και τις εκτόσεις των έργων του 2018 από τον Δήμαρχο Δράμας και ήθελα να τον ευχαριστήσω για όλους τους συναδέλφους, γιατί με αυτά τα χρήματα της χωριστής, παράδειγμα των εκτόσεων των 80.000 ευρώ, γίνονται έργο στο μπορούμε χωριό, να κάνουμε έργα τα οποία θα δώσουν μεγαλύτερη πνοή στην κοινότητά μας και πάντοτε προς όφελος των κατοίκων της κοινότητας. Προγραμματίσαμε
Τι προγραμματίζετε τώρα για τη νέα χρονιά? Για το 2020 έχουμε προγραμματίσει. Καταρχάς, πόσα είναι τα λεφτά, Πρόεδρε? Το σύνολο της άτας μας που μας αντιστοιχούν είναι 113.000 το έτος για το 20. Μειωμένα κατά 4 χιλιάρικα σε σχέση με το 19. Από όλο το Δήμο, ο οποίος χρηματοδοτήθηκε το 18, το 19 με 1.233.000 ευρώ, φέτος χρηματοδοτήθηκε κατά 8.000 ευρώ λιγότερα. Τα 8 χιλιάρικα γίνονται στη μέση από τον Ξηροπόταμο και από τη χωριστή. Δηλαδή μείον 4 χιλιάρικα η κοινότητα του Ξηροποτάμου και μείον 4 χιλιάρικα η κοινότητα της χωριστής. Παράλληλα έχουμε δρομολογήσει το έργο του 2020, που είναι η συνέχιση της αποπεράτωσης των κημητηρίων, είναι η συνέχιση και αποπεράτωση του χώρου πρασίνου και αναψυχής, είναι η κοινοτική μας οδοπία, είναι η επέκταση φωτισμού, είναι η αγροτική μας οδοπία, και σε αυτά θα κάνουμε μία αναμόρφωση και θα προσθέσουμε και τα χρήματα των εκτόσεων για να μπορέσουμε να δώσουμε μεγαλύτερο στίγμα ακόμη στα έργα τα οποία προγραμματίσαμε. Μάλιστα. Κάτι που θα θέλετε να προσθέσετε, κύριε Πρόεδρε? Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συγχωριανούς μου για δεύτερη φορά για την εμπιστοσύνη την οποία δείξανε στο πρόσωπό μου, να συγχαρώ τους εκλεγμένους συμβούλους και μη εκλεγμένους, οι οποίοι πραγματικά οι άνθρωποι είναι μαζί μας σε ό,τι και αν το ζητήσουμε. Θα καλέσω όλους τους κατοίκους της χωριστής για οτιδήποτε πρόβλημα τους αφορά. Με γνωρίζουνε, η πόρτα μου είναι ανοιχτή όλο το 24ωρο και μαζί να δώσουμε λύση σε οποιοδήποτε. Υπάρχει προσωπικό στην κοινότητα, όπως ξέρω, καθημερινά? Υπάρχει γραμματεύσεις κοινότητος, το γνωρίζουν άπαντες και μπορούν να απευθυνθούν εκεί και να έχουμε πραγματικά την καλύτερη λύση των προβλημάτων. Άλλωστε, γι' αυτό είμαστε, γι' αυτό μας εξέλεξε ο κόσμος και με περισσότερο ζήλο και μεράκι, σαν δεύτερη θητεία και την εμπιστοσύνη που με έδειξε η κοινωνία της χωριστής. Επταμελές είναι το Συμβούλιο της χωριστής και του Ξηροποτάμου. Εντεκαμελές είναι της Δράμας, να τα λέμε και στον κόσμο να τα γνωρίζει. Πενταμελή είναι τα υπόλοιπα και υπάρχουν και τα μονομελή, όπως είναι οι μικρές, πολύ μικρές κοινότητες. Έτσι ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο εδώ της χωριστής, τον κύριο Κώστα Ζαρόγλου. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα έχουμε εδώ τον Σάκη τον Πετρόπουλο να μιλήσουμε αθλητικά, να δούμε λίγο τι γίνεται και με την αθλητική ενημέρωση, να του θέσουμε κάποια ερωτήματα. Μείνετε μαζί μας.